Γιατί δεν έχουμε Γιατί από δεξιά σου καλή παρέα. Δεν ξέρω τον ακόμα. Τον παρουσίασε η Έλλη. Δεν ξέρω ακόμα. Βασίλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε Γεια που είσαι σας, μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Να είσαι καλά. Γεια Πώς σου, Έλλη. Σε αντέχω. Από το 89 σε αντέχω. Από το βρώμικο 89. Από το βρώμικο 89. Έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Σωστό. Για να μαλώνετε, εννοείται. Έχουμε πολλά Έτσι. Χρόνια ακόμα για να δίνει η φιλία μας ακόμα πιο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε Ιάσονα Σχοινά. Πριν απλώσουμε τον Τραχανά, να πάμε να ακούσουμε Ιάσονα. Το ρεπορτάζ του Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλου για την κοινοβουλευτική ομάδα. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από τη Βουλή. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη και η αλήθεια είναι ότι έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Ξεκινάω με τις δύο βασικές και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στα άλλα. Το πρώτο είναι ότι από την πλευρά του ο Στέφανος Κασελάκης προανήγγειλε φορολογική πρόταση στο πλαίσιο των 4 πρωτοβουλειών που θα λάβει η αξιωματική αντιπολίτευση. Μίλησε ο Στέφανος Κασελάκης για φορολογική δικαιοσύνη, διαβίωση πολιτών, ασφάλεια των πολιτών και ταυτόχρονα έβαλε επίσης σε πρώτο πλάνο και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής. Ως προς το φορολογικό βέβαια, ο ίδιος ανέφερε στην ομιλία του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προετοιμάσει και θα παρουσιάσει ένα απλό, κατανοητό και σταθερό φορολογικό σύστημα με έσοδα και έξοδα, με έναν μόνο συντελεστή ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, με απλή καθαρή προοδευτική κλίμακα τόσο στο ατομικό επίπεδο όσο και για τις επιχειρήσεις, χωρίς προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτό είναι το ένα στοιχείο της σημερινής ομιλίας, το οποίο αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι πως αποκάλυψε πως έχει στείλει ο ίδιος επιστολή προς τους πολιτικούς αργηγούς και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα και προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, και μάλιστα στην επιστολή του καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς να υπάρξει μια κοινή πρωτοβουλία, μια κοινή επιστολή προς την Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και προς το Υπουργείο Πολιτισμού της Μεγάλης Βρετανίας. Να ληφθεί λοιπόν πρωτοβουλία, στέλνει και στους, και στους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου επιστολή, αυτό που είπες τώρα για την επιστροφή των μαρμάρων. Να σταλεί επιστολή, κοινή επιστολή των πολιτικών αρχηγών προς τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτή είναι η πρωτοβουλία του Στέφανου Κασελάκη. Δηλαδή, έστειλε μια επιστολή προς τους πολιτικούς αρχηγούς, όπου ζητά να υπάρξει κοινή πρωτοβουλία των κομμάτων, εθνική πρωτοβουλία ουσιαστικά, με αίτημα προς την Βουλή των Κοινοτήτων και προς το Υπουργείο Πολιτισμού της Βρετανίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Βέβαια, αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, να σας πω ότι από την πλευρά του, ναι, μεν ο Στέφανος Κασελάκης χαρακτήρισε προσβλητική την κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο στυλίτευσε και τα όσα υποστήριξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να δανειστεί κάτι το οποίο του ανήκει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, να σας πω ότι ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας φυσικά ιδιαίτερη αναφορά στον μεγάλο Βασίλη Βασιλικό και ζήτησε από τους παρευρισκομένους να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, κάτι και το οποίο έγινε, και στη συνέχεια ξεκίνησε την ομιλία του με πειρά σε βάρος των αποχωρησάντων, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ηθική υποχρέωση ουσιαστικά να παραμείνει με 47 βουλευτές, λέγοντας ότι αυτή είναι η εντολή επί της ουσίας που πήρε από τον ελληνικό λαό στις προηγούμενες εκλογές, και μάλιστα είπε ότι όλοι θα χρηθούν από την ιστορία για την στάση που κράτησαν και κρατούν, εξαπολύοντας δρυμή κατηγορό απέναντι στους 11 αποχωρήσαντες και στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα που θα δημιουργηθεί ουσιαστικά. Και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν παρόν, έτσι. Ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν παρόν και όταν μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας καταχειροκροτήθηκε από τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονταν εντός της αίθουσας. Να σας πω ότι από την πλευρά του ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά, συνολική αναφορά στα ζητήματα της οικονομίας για τον προϋπολογισμό. Είπε χαρακτηριστικά: δείξε μου τον προϋπολογισμό σου να σου πω ποιος είσαι, στυλιτεύοντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες, ενώ παρουσίασε και την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, μιας και αύριο υπάρχει και συζήτηση στη Βουλή σε σχέση με αντίστοιχο νομοσχέδιο, και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει μια συνολική, μια ολιστική νέα πρόταση βασισμένη σε αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Άσονα. Λοιπόν, τώρα η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, Βασίλη. Βουλευτής του κόμματος, αν δεν μπορούσε να μην πάει. Την βουλευτική ομάδα, αν απουσίαζε κατά τη γνώμη μου, θα ήταν θέμα. Ναι. Όχι το ότι ήταν παρόν. Πάντως υπήρξε παρόν. Και μια άλλη συνεδρίαση που δεν είχε πάει. Ναι. Το ότι πήγε σε αυτήν που είναι η πρώτη μετά τις αποχωρήσεις, κάτι λέει. Ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ναι. Δεν. Αν δεν ήταν, θα πήγαινε, φαντάζομαι. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Ναι. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Και ο καθένας, βέβαια, εδώ πέρα διαμορφώνει και την προσωπική του τοποθέτηση, διάποψη τα πράγματα. Όταν η κουβέντα γίνεται για να τιμήσουμε την κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα και την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και επικαλούνται και αυτοί που έμειναν και αυτοί που φεύγουν τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι η παρουσία του κατά κάποιο τρόπο ξεκαθαρίζει ο ίδιος τι πιστεύει ότι πρέπει να είναι σωστό. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφυγε και πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα όπως θα πηγαίνει συνεχώς. Mm-hmm. Δεν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, συνεπώς η παρουσία του δεν είναι είδηση. Αυτό λέω. Αυτό δεν θα ήταν είδηση, Βασίλη, ναι. Αν θέλεις τη δική μου γνώμη. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική και κάνουμε συζήτηση. Ναι. Δεν θα ήταν είδηση εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τους 47 βουλευτές του, δεν είχαμε κάποια διάσπαση και δεν είχαμε ανθρώπους, βουλευτές, στελέχη όλο αυτό το διάστημα να ομνύουν στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα να του λένε βγες να μιλήσεις ή τα τάδε ναι. Ραντεβού σου ή τα δίνα ραντεβού σου σηματοδοτούν κάτι ή στέλνεις μηνύματα. Κατά τη γνώμη μου, επειδή στην προηγούμενη δεν είχε πάει, το ότι πήγε αμέσως μετά τις αποχωρήσεις ίσως και να δείχνει και να υπενθυμίζει αυτό που ακριβώς λες, ότι εγώ παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δηλαδή άσχετο με τις εξελίξεις. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλώς για τη σημειολογία έχει κάποια ενδεχομένως άλλη βαρύτητα. Έλλη. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έχει μία αξία. Αξία υπό την έννοια όταν το δεις από την εσωκομματική διάσταση του θέματος, το γεγονός ότι πήγε σήμερα ως βουλευτής βεβαίως. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας στη συνεδρίαση δείχνει ότι ο ίδιος είναι εκεί, δείχνει ότι παραμένει εκεί, και αυτό για κάποιους από τους ψηφοφόρους του κόμματος, από όσους σκέφτονται τι θα κάνουν, mm-hmm. από όσους διατηρούν με ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον Τσίπρα mm-hmm. επί των ημερών του, έχει κάποια σημασία. Μάλιστα. Έτσι νομίζω. Τώρα, Βασίλη, σήμερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, που μεταξύ άλλων ανακοίνωσε και το θέμα της επιστολικής ψήφου. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει έως τώρα, πώς το βλέπεις αυτό σαν πρόταση, σαν μεταρρύθμιση, γιατί για τη μεταρρύθμιση μιλάει η κυβέρνηση, και αν πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει, διασφαλίζοντας και τη συνένεση των κομμάτων? Κοίτα, έχει ένα πράγμα που είναι προβληματικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει η μυστικότητα της ψήφου. Χρειάζεται σε αυτό δικλείδες, μια διασφάλιση. Τι θέλω να πω. Σου στέλνεις στο σπίτι, αν είσαι στο εξωτερικό, θα πάρω ένα οικολογικό κέντρο, στο εξωτερικό θα ψηφίσεις μόνο. Σου στέλνει το φάκελο. Εγώ είμαι, για παράδειγμα, ο κύριος Πορτοκάλος. Mm-hmm. Να πούμε ένα όνομα που ναι, έτσι. Ελληνοαμερικανικό. Γάμος, αλλά ελληνικά, κατευθείαν. Αστόρια. Και έρχεται στο σπίτι, έχω μια οικογένεια, είμαστε πέντε νοματέοι, και έρχονται πέντε φάκελοι. Mm-hmm. Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει ο επηρεασμός? Δεν θα λέω όπως παλιά που παίρναμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες ή τις μανάδες και τους βάζαμε το φάκελο στην τσάντα και πήγαν να ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα θέμα που διακυβεύει. Το έχει αντιμετωπίσει η Ιταλία πριν από εμάς αυτό, mm-hmm. και ήταν σε μεγάλο βαθμό γιατί ήμουν φάτσα ούνα ράτσα mm-hmm. σε αυτά, για να διασφαλίζει. Από εκεί και πέρα είναι θετικό.
ήταν λάθος και το λέγαμε ότι προεκλογικά, για παράδειγμα, απέρριψε η κυβέρνηση να φέρει μια τροπολογία, ένα νόμο που να μπορούν να ψηφίσουν οι άνθρωποι που ήταν. Με επιστολική ψήφο, λέγαμε τότε. Όχι με επιστολική απαραίτητα. Ή με κάποιο τέτοιο τρόπο. Με συγκροτημότητες, για παράδειγμα. Εποχικοί υπάλληλοι, φοιτητές, για τον τουρισμό. Σε τουριστικά επαγγέλματα κλπ. Αυτό θα σου έρχεται 40 μέρες πριν. Συνταγματική ρύθμιση δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άρα χρειάζεται απλή πλειοψηφία για να περάσει ο νόμος. Στις ευρωεκλογές περνάει με απλή πλειοψηφία. Έτσι. Στις εθνικές εκλογές όμως, γιατί είναι διαφορετικές οι εκλογικές νομοθεσίες, χρειάζεται 2/3. Ναι, σωστό είναι αυτό. Χρειάζεται 200 βουλευτές για να περάσει στις εθνικές. Στις ευρωεκλογές περνάει με 151 ψήφους. Α, είναι απλή πλειοψηφία. Είναι απλή πλειοψηφία. Ναι. Μίλησαμε πολλούς συνταγματολόγους, όλοι σε αυτό συμφωνούν. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Τον Ιούλιο ο Πρωθυπουργός, σωστά το υπενθυμίζει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, έλεγε δεν προλαβαίνουμε μέχρι τις ευρωεκλογές να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Τι άλλαξε και υπάρχουν δυνατότητες? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Μας λείπουν, για παράδειγμα, στις εκλογές του Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη αποχή των 20 τουλάχιστον τελευταίων χρόνων, πιθανόν και μεταπολιτευτικά. Όλες τις μεταπολίτευσεις ήταν η μεγαλύτερη αποχή. Νομίζω ότι από τότε που ίσχυσε το όριο των 18 να ψηφίζεις, ναι, είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο ποσοστό αποχής. Γιατί για παλιότερα που ψηφίζουν και οι 17. Ναι, ακόμη μεγαλύτερο. Ξέρεις, επειδή παλιότερα ήταν μικρότερο το εκλογικό σώμα, ψήφιζες σε μεγαλύτερη ηλικία. Από τότε που θεσπίστηκε το 18χρονος, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής. Και ο Βασίλης, αν καταλαβαίνω καλά, το πηγαίνει στον περιορισμό της αποχής μέσω επιστολικής ψήφου. Βάζει και το ζήτημα που έβαλες εσύ, αλλά το κύριο ερώτημα είναι γιατί τώρα. Εγώ δεν πιστεύω παρεμπιπτόντως ότι θα έχουμε καμία μεγαλύτερη συμμετοχή. Και θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα στις ευρωεκλογές, οι Έλληνες που είναι στις χώρες μέλη της Ευρώπης μπορούν να ψηφίσουν ούτως ή άλλως. Εννοείται. Μπορούσα και ψηφίσα και στις περασμένες εκλογές. Εμένα η κόρη μου που είναι στο Στρασβούργο δεν χρειάζεται κανένα γραφή πουθενά. Στις εθνικές εκλογές δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Στις ευρωεκλογές μπορεί και ψηφίσει. Πάνω στην περιοχή τελειώνει η δουλειά. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την Ευρώπη. Όσον αφορά την Αμερική, θεωρώ ότι οι Έλληνες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν πολλά χρόνια δύσκολα θα πάνε τώρα για το ποιους ευρωβουλευτές θα βγάλουν τα κόμματα να ψηφίσουν. Σας θυμίζω. Αλλά άμα του πάει το φάκελο έτσι. Για να στο το χέρι, φάει το φάκελο, πρέπει να γραφεί πρώτα. Στην Αστόρια που λέει ο Πορτοκάλος. Πρέπει να γραφεί πρώτα. Πρέπει να γραφεί πρώτα. Λοιπόν, θα το δούμε πόσο θα ανέβει η συμμετοχή. Διευκολύνει. Αν λυθεί το θέμα αυτό που είπα ότι πίσω από το παραβάν. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, θυμάστε προεκλογικά έναν επιχειρηματία με έναν υπουργό δίπλα-δίπλα που λέγει ο επιχειρηματίας εδώ να ψηφίζουμε γιατί αλλιώς δεν θα έχετε δουλειά. Πολύ καλά. Και ο υπουργός χειροκροτούσε. Μα δεν ξεχνιέται, αυτό ναι, έχει περάσει τα βάρα της προεκλογικής περίοδου. Όταν μετά σου έρχεται ο φάκελος εκεί στο το τουριστικό που είσαι, μπορεί να το δει ο εργοδότης και να σου πει έλα εδώ. Πώς θα ψηφίσεις, αυτά πρέπει να διασφαλιστούν. Δεν επαφίονται στην καλή θέληση με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα μιας ευνομούμενης πολιτείας. Χρειάζεται επεξηγήσεις λοιπόν. Βέβαια. Μια κουβέντα μόνο να πάει για την εποχή, Γιώργο, ακόμα. Κάποτε πρέπει αυτή η έρμη, η εκλογική κατάλογη, σε μια χώρα που είμαστε super duper ψηφιακοί, να καθαρίσουν. 10.000 είναι πάνω από 116 χρονών στους εκλογικούς καταλόγους. Ήταν μέχρι πρόσφατα και 140. Δηλαδή, ένας που πέθανε δεν το σβήναν ποτέ. Ότι ηγούμαστε τις 8ης επανάστασης. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και είμαστε, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, είμαστε 9.400.000 ψηφοφόροι. Έχουμε μειωθεί. 9.400.000 τόσοι ψηφοφόροι. Δυνάμει ψηφοφόροι. Αλλά τόσοι. Ναι, αυτοί είναι οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα με βάση του εκλογικού καταλόγου. Και οι Έλληνες είναι 10.000. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι τόσοι. Είναι εκλογική κατάλογη, η οποία είναι παραφουσκωμένη. Γιατί είναι σαν να λέμε ότι αυτοί που είναι στην παιδική ηλικία μεταξύ ενός νηπίου και 17 ετών, ότι ψηφίζουν κι αυτοί. Επειδή δεν ψηφίζουν, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Είμαστε υπερονόμοι. Έχουμε συντριπτικά ποσοστά. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει 30 χρόνια και είναι εγγεγραμμένος. Ξέρω και που ψηφίζει. Το κουβεντιάσαμε λιγάκι με τη Βούλα στην αρχή. Εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα. Δεν είχε πάρει τα αυτή μου. Δεν είχα καμία πληροφόρηση. Νομίζω ούτε ότι κανείς δεν είχε πάρει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος το γνώριζε, αλλά ούτε εγώ το είχα ακούσει. Δεν πρέπει ούτε να το γραφτεί. Είχα διαβάσει. Ναι, ναι, ούτε εγώ. Γι' αυτό έτσι λέω. Που σημαίνει ότι αυτό ήταν ένα θέμα που κρατήθηκε.
Το δούλεψαν. Πήγε απευθείας πάλι στον Πρωθυπουργό, έτσι. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Λιμπάνιος ήταν αυτός που το εξερβάστηκε. Και με τη ρητή εντολή να μην διαρρεύσει. Μάλιστα. Αυτό για να προκαλέσει αυτονόητα και. Σε αυτόν τον προβληματισμό που μοιραστήκαμε εδώ πέρα με τον Βασίλη, το γιατί. Εγώ θεωρώ ότι έγινε γι' αυτό. Δηλαδή για να ανέβουν τα ποσοστά της συμμετοχής ή έστω να μην πέσουν δραματικά. Διότι πολλοί φοβούνται ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές και η πανευρωπαϊκή τάση αλλά και η εγχώρια προϊονίζεται περαιτέρω μείωση του ποσοστού συμμετοχής των πολιτών. Άρα με αυτό ενδεχομένως θα μπορέσει να ανέβει το ποσοστό, όχι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί, όπως είπε ο Βασίλης πολύ σωστά, ψηφίζουν ήδη. Ιδιοτέλεια κομματική υπάρχει? Δηλαδή να πει, εγώ λέω ένα σενάριο, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι μια σκέψη, τη μοιράζομαι. Επειδή ακριβώς περίπου μισή ώρα, Βασίλη, όλοι συζητάγαμε με εκπροσώπους των δικηγόρων, των ταξιτζίδων, των μηχανικών και βγήκαν στα κάγκελα. Μιλάμε για εκλογικό σώμα το οποίο ψηφίζει σχεδόν 55%, αν θυμάμαι καλά από τα exit poll ήταν το ποσοστό, ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως προσβλέπεις ένα άνοιγμα μέσω επιστολικής ψήφου για να μικρύνει την πιθανή ζημιά? Ενδεχομένως, αλλά και αυτό τώρα είναι ασκήσεις επί χάρτου, διότι και πριν από τις εκλογές λέγαμε ότι δεν θέλει να ψηφίσουν οι εποχικοί υπάλληλοι, γι' αυτό και δεν τους διευκολύνει, γιατί θεωρούμε ότι λόγω ηλικίας ψηφίζουν κυρίως άλλα κόμματα εκτός από Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα όμως αυτοί διευκολύνονται να ψηφίσουν. Ναι. Και με αυτό να κλείσουμε. Το πρώτο είναι ότι στις εθνικές εκλογές οι 20.000 περίπου που ψηφίσαν από το εξωτερικό δώσαν στη Νέα Δημοκρατία 2 μονάδες παραπάνω που ήταν το πανελλαδικό ποσοστό της, μείον 2 στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μόνο ο Βαρουφάκης πήρε ένα υψηλό ποσοστό, 10%. Οι υπόλοιποι πήραν περίπου τα ποσοστά τους. Και το ΚΚΕ, συγγνώμη, κάνω λάθος, πήρε λίγο παραπάνω. Τώρα, επειδή θα μπει η Αμερική περισσότερο από ό,τι ήταν πριν κλπ., μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει άνοδο. Και έχουμε και μεγάλες πόλεις, δηλαδή και η Μελβούρνη στην Αυστραλία και η Αστόρια στην Αμερική. Μόνο τις δύο πόλεις να βάλεις, είναι σαν να πεις ότι αυτόματα, ξέρω, είναι 300, 400, 500 χιλιάδες άνθρωποι και κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δύο μονάδες είναι δύο μονάδες, γιατί μπορεί να πάρεις 31 και όχι 29. Σωστό. Τυχαία το λέω το ποσοστό, έτσι. Με 31 την κερδίζεις την παρτίδα. Ακριβώς. Με το 29 κάτι περίεργο γίνεται. Και το δεύτερο, αν είχα διαστραμμένο μυαλό, θα ήθελα να πω. Ευτυχώς δεν έχει. Ευτυχώς δεν έχω και δεν το λέω. Μπι λέγεται χωρίς μακιγιάζ, δεν λέμε μόνο αλήθεια. Ήθελα να πω το εξής. Δεν έχω διαστραμμένο μυαλό. Ξεκινήσαμε ότι θα καταργηθεί ο σταυρός προτίμησης και θα υπάρχει λίστα. Ακριβώς. Αυτό δεν ξεκινήσαμε. Για μετά ήρθε και το σενάριο της κατάτμησης των περιφερειών. Για να βγουν οι πιο σημαντικοί. Φωνάζανε οι μισοί δημοσιογράφοι και το μισό πολιτικό σύστημα. Ζήτω μεταρρύθμιση. Το παίρνει πίσω αυτό. Λέει όχι με σταυρό, γιατί εδώ δεν πάει καλά. Να κατατμήσουμε τις περιφέρειες. Ζήτω μεταρρύθμιση. Και καινούρια μεταρρύθμιση. Το παίρνει γι' αυτό πίσω τώρα στα πολύ μολοχτά. Ναι. Και θα πάμε όπως πήγαμε την περασμένη φορά. Ζήτω μεταρρύθμιση. Δεν είναι όλα ζήτω μεταρρύθμιση. Γιατί αυτό θα το ξαναπώ, θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που έλεγε τι ώρα είναι, Άκη. Ρωτούσαν ο Παπαδρέου του Ζεφαντζόπουλου και έλεγε ότι πει εσύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ότι έλεγε εσύ. Ότι είναι ώρα Πασόκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω απλώς αυτό που λέει κάτι, ότι το επιχείρημα που προβαλόταν από την ίδια την κυβέρνηση για την κατάτμιση των περιφερειών είχε βάση. Δηλαδή, όταν σου έλεγε. Η κριτική για celebrity, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Αυτή, εκεί ήθελα να σταθώ, έτσι. Ναι. Έφυγε αυτή τώρα. Ναι. Αυτό κάπως αλλιώς μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν κάπως τα αλλιώς. Πράγματα και άλλαξε ο σχεδιασμός. Εγώ παραμένω με την απορία. Μπορεί να κάτι το αυτί τους. Μπορεί. Ή τα αυτιά τους. Καλά, είναι συμβολικό και αυτό, γι' αυτό πιάνει το αυτί του. Λοιπόν. Εγώ έχω μείνει με την απορία ποιος θα σταυρώνει το φάκελο μέσα στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, το ψηφοδέλτιο μάλλον μέσα στο φάκελο. Θα το ρωτήσουμε, αμέσως μετά στον καλεσμένο μας, αφού ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Σκουρή και την Έλλη Τριανταφύλου. Να μας κανάρτε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και μας καλακαλέσετε. Τι, Δευτέρα, όσο νούπο. Ναι, όσο νούπο. Λοιπόν, Γιώργος Καραμέρος. Να καλέσουμε τον κύριο Καραμέρο. Έλα, Γιώργο. Έλα, αγαπητές συνάδελφε. Με την προηγούμενη.